Στον μόνιμο καλοκαιρινό εφιάλτη τους ήρθαν να προσθεθούν φέτος και οι χειρονόμοι. Τα ενοχλητικά έντομα που μοιάζουν με κουνούπια αλλά δεν είναι και φαίνεται να εμφανίζονται φέτος κατασμήνοι, κυρίως στις Τρεις Βαγιές και στο Γιώφυρο, αλλά και σε άλλες περιοχές κατά τόπου στο Ηράκλειο σε μικρότερους πληθυσμούς. Υπάρχουν και τέτοια σαν σκνηπάκια που είναι περιπτώσεις μικρά, αλλά κυρίως κοντά στον ποταμό έχει κουνούπια πολλά. Δεν ξέρω που έρχονται, να τα. Με επίσημη ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης έκανε τις απαραίτητες συστάσεις ενημερώνοντας τους πολίτες πως δεν θα πρέπει να συγχέουν τα συγκεκριμένα δίπτερα με τα κουνούπια, καθώς διαφέρουν σε πολλά σημεία. Συγκεκριμένα, σε αντίθεση με τα κουνούπια, οι χειρονόμοι δεν τσιμπούν και δεν μεταδίδουν νόσους. Α, είναι καλά φιλικά, ε. Ναι. Σαν τον άνθρωπο, ε. Εγώ, άμα θες να σου βγάλω και τη ζακέτα, σου δείξω σημάδια, μέχρι τον αγκώνα μου έχω. Τώρα, τι είναι και τι δεν είναι, δεν ξέρω. Έχω πάρα πολλά κουνούπια, γενικά. Τι πάνε. Πάρα πολύ. Εντάξει, τι να κάνω, δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι, βάζω ταμπλέτες, αλλά δεν φεύγουν. Να μην ανάβουν τα εξωτερικά φώτα σε βεράντες και μπαλκόνια, προτρέπουν οι αρμόδιοι τους πολίτες, ενώ συνιστούν να πάρουν τα μέτρα τους, βάζοντας σίτες και χρησιμοποιώντας ηλεκτρικές συσκευές παγίδευσης εντόμων. Δεν τα έχω ανοιχτά. Και εξωτερικά φώτα. Τι να ανάβουμε, τι να σβήνουμε, αυτά υπάρχουν. Δεν γλιτώνουμε, πιστεύω, με τίποτα. Τα φώτα τώρα απ' έξω είναι αναπόφευκτο, πιστεύω. Γιατί δεν γίνεται το καλοκαίρι να μην κάτσεις στο μπαλκόνι σου ή να μην βγεις στην αυλή. Ταμπλέτες, φιδάκια, αλλά και πάλι δεν πιστεύω να βοηθήσει σε κάτι. Ας πούμε, θα υπάρχουν. Εκτός κι αν αρχίζουμε να λυζόμαστε με κάτι εκεί πέρα. Δεν γίνεται να απαλλαγούμε, τώρα αυτά είναι ιστορίες, αλλά θέλει υπομονή. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται πως η παρουσία των ενοχλητικών χειρονόμων είναι παροδική, με τους κατοίκους όμως να μην είναι ιδιαίτερα αισιόδοξοι, καθώς θεωρούν πως δεν πρόκειται να ξεμπερδέψουν εύκολα από το συγκεκριμένο φαινόμενο.